Στη δημοσιότητα δόθηκαν εχθές τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 40 αυτών μελών της εγκληματικής ομάδας κλεπτών, τσαντών και πορτοφολιών που δρούσαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε βάρος τουριστών και επισκεπτών. Έχουν ταυτοποιηθεί 57 περιπτώσεις κλοπών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους σε τουλάχιστον άλλες 300 περιπτώσεις. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης στρατολογούσαν κυρίως γυναίκες στην οργάνωση από την Βουλγαρία και την Ρουμανία και τις εκπαίδευαν να αφαιρούν τσάντες και πορτοφόλια. Προσποιούμενοι τους τουρίστες με ανάλογη ενδυμασία έμπαιναν σε γκρουπ την ώρα της ξενάγησης και αφαιρούσαν το πορτοφόλι, την τσάντα τους την ώρα που περιηγούνταν στα αξιοθέατα. Τα επιχειρησιακά μέλη της ομάδας, τα μέλη της ομάδας είχαν αφαιρέσει πορτοφόλια και τσάντες ακόμη και από τουρίστες επισκέπτες που έσπευδαν να φωτογραφηθούν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, στη Ρωμαϊκή Αγορά και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τα ηγετικά μέλη της ομάδας λειτουργούσαν ως μπράβοι σε βάρος πολιτών και καταστηματαρχών, οι οποίοι ενημέρωναν τους αστυνομικούς στην Ερμού για την παράνομη δράση τους. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, πλήθος πορτοφολιών, τσαντών, κινητών τηλεφώνων και δεκάδες τουριστικοί χάρτες. Νίκο. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.